Παραμένει και πάλι ψηλά στην πολιτική ατζέντα η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη μετά από τις συγκεκριμένες καταγγελίες εις βάρος του. Αυτό όμως από μόνο του, αντιλαμβάνεστε, παρήγαγε όχι αρκετά πράγματα για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο, να είναι μια προσωπικότητα πεφατισμένη, άξια προσοχής και παρατήρησης στην λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις δικές του απαιτήσεις και με τη δυνατότητα κάποιου να ορθώνει δημόσιο λόγο και να καθοδηγεί, αν θέλετε, εκεί 500 και 600 λοιπόν, ευρωβουλευτές για θέματα της προοπτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετική παρέμβαση για την υπόθεση Γεωργούλη έκανε και υποψήφια βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δελικάρη, αλλά και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Άμμο Μιχάλης Αγγελόπουλος, μέσα από την εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ. Είναι μια θλιβερή ιστορία αυτή και βεβαίως πριν αποφαθεί δικαιοσύνη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Αυτό που γνωρίζω εγώ από τη διαδικασία στο Βελγικό Δικαστήριο και από την εμπειρία μου στα ευρωπαϊκά όργανα είναι ότι οι έρευνες κρατούν πολύ, είτε αυτές αφορούν οικονομικά εγκλήματα είτε αφορούν κλασικές ποινικές διαδικασίες και είναι στα όρια του ανοιχτού του χρόνου, δηλαδή μια τριετία. Αλλά βέβαια μέσα στο χρονικό πλαίσιο αυτό πρέπει να πω ότι οι έρευνες είναι εμπεριστατωμένες, είναι στέρεες και δεν υπάρχουν πολλά κενά. Και ειδικότερα δε όταν πρόκειται να ζητηθεί άρση ασυλίας, ευρωβουλευτή, εκλεγμένο εκπροσώπου δηλαδή των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών αναλόγως τη χώρα προέλευσης. Αυτή λοιπόν η πολύ λεπτομεριακή προσέγγιση σύν η εποχή της πανδημίας έφερε ακριβώς αυτή την καθυστέρηση. Η καταγγελία από ό,τι διαβάσαμε έγινε πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Αγγελόπουλος, προφανώς περίμεναν να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, να γίνει η έρευνα. Το ζήτημα είναι αν γνώριζε η πολιτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ληφθούν έγκαιρα, ίσως περισσότερα μέτρα. Ο κύριος ο ηθοποιός, ο ευρωβουλευτής, έθεσε τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι υπήρξε άμεση παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση από πλευρά του κόμματος. Εδώ είμαστε κάθετοι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαστούμε. Κύριε Καθόλου, δεν πιστεύω ότι έγινε πολύ άμεσα όλο αυτό, δηλαδή ότι υπήρξε η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολύ άμεσο χρόνο. Δηλαδή υπήρξε ενημέρωση νωρίτερα ενδεχομένως, είπατε εδώ και ένα χρόνο, αλλά υπήρξε ενδεχομένως ίσως κάποια νωρίτερη ενημέρωση για το γεγονός ότι ο κ. Γεωργούλης έχει προχωρήσει σε όλα αυτά. Αν υπονοείτε ότι ξέραμε και δεν κάναμε κάτι, σπέδω να σας πω ότι καθόλου δεν είναι έτσι. Τα γεγονότα είναι αυτά που σας είπα. Υπήρξε μια φήμη την οποία ψάξαμε και η απάντηση το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι δεν υπήρχε τίποτε αποδεδειγμένο τότε. Όταν λοιπόν αποδείχθηκε αυτό, γιατί ζητήθηκε η άρση της βουλευτικής ασυλίας του στο Ευρωκοινοβούλιο, αντιδράσαμε άμεσα, έξω, τέρμα και δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο.